κολυμπώντας τα παγωμένα νερά των παραπόταμων του Εύρου, πρόσφυγες και μετανάστες προσπαθούν να βρουν τα περάσματα που θα τους οδηγήσουν πιο κοντά στην ελληνοτουρκική οριογραμμή. Ο Μανώλης Κωστίτης με την κάμερα του Sky ακολουθεί την πορεία προσφύγων και μεταναστών που απομακρύνονται από τις Καστανιές, αναζητώντας άλλα σημεία με μικρότερη παρουσία αστυνομίας και στρατού. Οι πρόσφυγες και μετανάστες περνούν άνετα τον Εύρο. Θα σας εξηγήσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κοιτάξτε, έχουν κουπιά, βλέπουμε διάφορα παπούτσια και θα δείτε απέναντι. Έχουν περάσει στην απέναντι όχθη του Εύρου. Όμως εδώ είναι η Τουρκία ακόμη, γιατί είναι ένα νησάκι που ανήκει στην Τουρκία και έχουν καταφέρει να περάσουν απέναντι. Πίσω ακριβώς είναι η Ελλάδα, περίπου στα 30 μέτρα. Δεν πάνε μέχρι στιγμής εκεί, καθώς μας λένε ότι εκεί βρίσκονται Έλληνες στρατιώτες και τους αντιμετωπίζουν. Όμως, κοιτάξτε, συνεχίζουν να επιχειρούν να πλησιάζουν στην Ελλάδα χωρίς να έχουν κανένα εμπόδιο, καθώς δεν υπάρχει κανένας μέχρι στιγμής εδώ στις όχθες του ποταμού. Ναι, ρε, κύριο. Ιουνανιστάν, Αυρούπα, ναι, ρε. Αφγανιστάν. Κάσου γιουν μπουρτάσαν. Πέσε. Γιουν. Σαν ένα παιδιά σημνή. Μπουρτά. Μας λένε ότι υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες παντού. Όσοι επιχείρησαν, επέστρεψαν. Εκεί υπάρχει και το ελληνικό φυλάκιο. Και πίσω από τα δέντρα μας αναφέρουν ότι υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες που τους έχουν εμποδίσει να περάσουν. Σε ένα άλλο σημείο στον Εύρο, μηνύματα από τα μεγάφωνα προειδοποιούν πρόσφυγες και μετανάστες να μην επιχειρήσουν να περάσουν τα σύνορα. Βρισκόμαστε ακριβώς δίπλα στον Εύρο. Απέναντι. Από τα μεγάφωνα, από την Ελλάδα, μιλούν στην αραβική γλώσσα και λένε «Μην έρχεστε εδώ, είναι Ελλάδα, θα σας διώξουμε πίσω». Δεν είμαι Χαμπέρ Άλτον, γιατί Χαμπέρ μη γέλτε. Σεϊ, καπά τσίλτο διε. Εβέτ, Ιουνάντα καπά, αλλά Τουρκία δεν είσαι χαντίο. Εμάς, τους δημοσιογράφους, δεν μας επιτρέπει η στρατοχωροφυλακή να περάσουμε πίσω από τις μπάρες. Όπως βλέπετε όμως, θα δείτε τώρα στην κάμερά σας, οι πρόσφυγες επιτρέπεται. Δηλαδή τους επιτρέπουν να περάσουν πίσω από τις μπάρες, να πάνε δίπλα στα ελληνικά σύνορα. Δείτε και εδώ έρχονται κι άλλοι, όπως θα δείτε. Αυτούς τους επιτρέπουν, διότι ασκείται μια πίεση προς τα ελληνικά σύνορα. Μερικές εκατοντάδες μέτρα νοτιότερα, ίδια εικόνα. Πρόσφυγες και μετανάστες επιχειρούν από τις Καστανιές μέχρι και νότια της Οριστιάδας να βρουν ένα σημείο που πιστεύουν ότι είναι τρωτά τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Αυτός εδώ είναι ο Εύρος. Έχουν συγκεντρωθεί, όπως βλέπετε, εκατοντάδες πρόσφυγες, μετανάστες από όλες τις χώρες του κόσμου, μπορεί να φανταστεί κανείς, από το Ιράν, από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν και λίγοι από τη Συρία. Βεβαίως, η άλλη πλευρά του ποταμού δεν είναι η Ελλάδα, είναι στα περίπου 800 μέτρα. Εδώ βρίσκεται η γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του ποταμού, όμως οι πρόσφυγες έχουν έρθει νοτιότερα και οι μετανάστες έχουν έρθει νοτιότερα, έτσι ώστε να βρουν κάποιες τρύπες στα σύνορα, όπως οι ίδιοι ελπίζουν. Επιμένουν οι ίδιοι να φτάνουν εδώ, να κοιμούνται δίπλα στις όχθες του Εύρου, καθώς οι τουρκικές αρχές συνεχίζουν να ανακοινώνουν ότι τα σύνορα τα έχουν ανοίξει. Στις Καστανιές το βράδυ του Σαββάτου περισσότεροι από 13.000 πρόσφυγες και μετανάστες διανυκτέρευσαν γύρω από το φυλάκιο, ελπίζοντας ότι τα σύνορα θα ανοίξουν. Εκεί που βλέπετε είναι η Ελλάδα και εδώ είναι οι Έλληνες στρατιώτες που φυλάνε τα σύνορα από τους πρόσφυγες. Βλέπουμε σε ένα στρατιώτη, θα προχωρήσουμε, θα δούμε κι άλλους. Και αμέσως στα 5 μέτρα αριστερά θα δείτε τώρα τους πρόσφυγες. Έχουν ανάψει όλοι οι φωτιές και περιμένουν τη στιγμή που θα ανοίξουν τα σύνορα. Ακόμη επιμένουν και λένε πως τα σύνορα θα ανοίξουν. Νωρίς το πρωί αρκετοί άρχισαν να εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας άλλα περάσματα. Στα ταξί που βλέπετε πίσω μας κάνουν παζάρια μαζί τους και ψάχνουν άλλα χωριά στον Εύρο για να προσπαθήσουν να περάσουν από το ποτάμι. Παρά τις αποτυχημένες απόπειρες, πρόσφυγες και μετανάστες αρνούνται να εγκαταλείψουν την περιοχή και έχουν εγκατασταθεί δίπλα από τις όχθες του Εύρου. Πάμε λοιπόν ζωντανά στον Μανώλη Κωστίδη που είναι στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο τουρκικό έδαφος. Μανώλη, καλησπέρα. Ποια είναι η εικόνα που έχεις από το διπορικό σου, αλλά και τώρα συνεχίζουν να έρχονται ομάδες μεταναστών και μάλιστα οργανωμένα? Συνεχίζουν να έρχονται. Μετά το μεσημέρι ήρθαν εδώ λεωφορεία, ήρθαν εδώ ταξί,
και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες πέρασαν από τον μπλόκο που βλέπετε και ακόμη και περνούν. Εδώ είμαστε ακριβώς σε ένα μπλόκο της στρατοχωροφυλακής. Σε σχέση με αυτό το σημείο που βρισκόμασταν χθες είναι 500 μέτρα ανατολικότερα. Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε κάποιος άλλος Τούρκος πολίτης ή κάποιος άλλος άνθρωπος. Μόνο πρόσφυγας και μετανάστης. Αρκεί να ντυθείς πρόσφυγας ή μετανάστης, να έχεις την κατάλληλη αμφίεση και περνάς κανονικά χωρίς έλεγχο ταυτότητας. Και μάλιστα λεωφορεία που μετέφεραν πρόσφυγες και μετανάστες πέρασαν άνετα από εδώ, όπως και κάποιοι θα περπατήσουν ενδεχομένως και κατά διάρκεια του ζωντανού μας να έρθουν κάποιοι. Πάντως πρέπει να πούμε ότι ο Σουλεϊμάν Σόλι, ο Υπουργός Εσωτερικών, είπε, δεν μίλησε για 100.000, μίλησε για 100.577 πρόσφυγες και μετανάστες που έφυγαν από τον Εύρο προς την Ελλάδα. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αυτή η λεπτομέρεια πώς βρέθηκε, αλλά αυτό σημαίνει αυτή η άποψη της Τουρκίας. Έξω κατά 100.400 κάτι, διότι 98 πέρασαν. Ακριβώς. Εγώ σας λέω το τι λένε εδώ ακριβώς. Εγώ θα σας δείξω κάτι ακόμα. Εδώ βλέπετε λεωφορείο του Δήμου της Κωνσταντινούπολης. Είναι, για να καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται επίσημα. Δηλαδή ήρθε και λεωφορείο του Δήμου της Κωνσταντινούπολης με πρόσφυγες και μετανάστες. Τους έφερε, τους άφησε. Και τώρα βέβαια ο οδηγός, όπως βλέπετε, δίνει ρεπορτάζ στα τηλεοπτικά δίκτυα κανονικά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση έχει επισημοποιηθεί πια. Έρχονται τρένα κάθε βράδυ 10 και 10 η ώρα, 9 και 10 ώρα Ελλάδος. Φτάνει τρένα από την Κωνσταντινούπολη με περίπου 600 πρόσφυγες και μετανάστες. Και βεβαίως χαρούμενοι έρχονται εδώ και όλοι ομολογούν ότι έρχονται δωρεάν. Και το εισιτήριο του τρένου είναι δωρεάν. Το εντυπωσιακό είναι ότι βλέπετε οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, βλέπετε φεύγουν από εδώ κρατώντας κάποια μπιντόνια στο χέρι τους, χωρίς να τους ενοχλήσει κανένας. Εγώ, αν πάω να περάσω εδώ με την κάμερα και χωρίς την κάμερα, δεν επιτρέπεται. Τώρα θα δούμε ένα αυτοκίνητο. Έρχεται να δούμε. Κοιτάξτε, τώρα περιμένετε, θα έρχονται κάποιος που θα περάσει από πίσω μου. Εγώ τώρα δεν μπορώ να περάσω. Όμως έρχονται τώρα δύο κύριοι που δεν ξέρουμε από ποια χώρα είναι. Θα περάσουν κανονικά από το μπλόκο της στρατοχωροφυλακής και δεν θα τους ρωτήσει κανένας τίποτα. Δείτε τώρα. Περάσανε. Είναι προφανές, Μανώλη, ότι είναι σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο της κυβέρνησης Ερντογάν, του καθεστώτος Ερντογάν. Ανοίξαμε, περάστε και αν μπορέσετε. Το καθεστώς Ερντογάν λέει ότι έχουν ανοίξει τα σύνορα. Τους κοροϊδεύει. Και εκείνοι φτάνουν με αποτέλεσμα να δημιουργείται από την άλλη πλευρά των συνόρων στις Καστανιές μια τουρκική ειδωμένη στην πραγματικότητα. Αυτές ήταν οι εικόνες που βλέπαμε στο χθεσινό συγκλονιστικό σου οδηπορικό ζωντανά τέτοια ώρα, Μανώλη. Κοιτάξτε, επίσημα η Τουρκία λέει ότι η δική της πλευρά, τα σύνορα από τη δική της πλευρά είναι ανοιχτά. Ναι. Τώρα βεβαίως υπάρχει η ελληνική, τα ελληνικά σύνορα. Αυτό το εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχει και θέμα ασφάλειας και των σύνορων, διότι όλοι μπορούν να φτάσουν στην απαγορευμένη στρατιωτική ζώνη που είναι από εδώ και κάτω, να περνούν όλοι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αγνώστου ταυτότητας, δεν ξέρουμε και την εθνικότητά τους και παίρνουν άνετα χωρίς να τους ελέγχει κανένας. Και αυτό μας εντυπωσιάζει πραγματικά. Όμως μας εντυπωσίασε ότι έρχεται και το λεωφορείο του Δήμου της Κωνσταντινούπολης και μεταφέρει ακόμα και ο Δήμος, όχι ιδιωτικά λεωφορεία όπως ήταν χτες, ακόμα και ο Δήμος μεταφέρει μισθωμένα λεωφορεία προφανώς από την κυβέρνηση, φέρνει εδώ πρόσφυγες και μετανάστες. Μανώλη Κωστίδη, το ρεπορτάζ σου και